Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Σήμερα οφείλουμε να πανηγυρίζουμε όλοι. Σε παρακαλώ. Βάλε ένα πανηγύρι. Ένα πανηγυρικό. Κάτι τέλος πάντων. Δεν μπορεί. Ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Βάλε κάτι. Βάλε εκείνο, πώς το λένε, του Πορτοκάλογλου που ταιριάζει. Τι όλες. Μιλάω στο Γιάννη τον Αθανασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στα πλήκτρα αυτή τη στιγμή, keyboards, στην Ελληνιστή. Και μιλάμε για εκείνο που λέει, είμαστε πια πρωταθλητές. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι, πρέπει να το γιορτάσουμε σήμερα. Πρωταθλητές από τα κάτω. Δεν το δείτε, δεν τον. Είδατε τον κύριο Τσίπρα με τις δηλώσεις του. Γλιτώσαμε τα χειρότερα. Το φαντάζεσαι? Γλίτωσες τα χειρότερα. Θα σου διαβάσω βεβαίως μετά επακριβώς, λέξη προς λέξη, ποια είναι η συμφωνία για να κατουρηθείς πάνω σου από τη χαρά σου. Και εσύ όπως κατουρήθηκα και εγώ βεβαίως. Γιατί τέτοιο πράγμα δεν έχω μεταδιαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Τέτοια ξεφτύλα κυβέρνησης δεν πρέπει να υπήρξε ενδεχομένως ούτε στη διάρκεια της κατοχής, της παλιάς ναζιστικής κατοχής. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, οφείλω να είμαστε υπερήφανοι. Όταν έλεγα εγώ «Νταλέμα ο μάγκας», κάτι ήξερα, ο δυστυχής. Εντάξει, βεβαίως, για να δούμε τώρα. Αν πρώτον γλιτώσει η κυβέρνησή του μέχρι να βγει το καλοκαίρι, δηλαδή, ποιες 427 που έλεγα ότι θα κρατήσει σαν τον Ταλέμα. Ο Ταλέμα κράτησε και κυβέρνησε 427 ημέρες. Κάτσε να βγει το καλοκαίρι για τον Τσίπρα. Και δεύτερο, αν θα γλιτώσει, ειλικρινά το λέω, αν θα γλιτώσει το νόμο της κοινωνικής ανταπόδοσης. Δηλαδή το διντσάρισμα από το πλήθος. Και να προσεύχεται από εδώ και μπρος, ειλικρινά, να προσεύχεται να πάει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή οργανωμένα, συντεταγμένα, πραγματικά στη δικαιοσύνη. Διαφορετικά θα λογοδοτήσει στο πλήθος. Στην κατάσταση που φέρνει αυτή τη στιγμή το λαό και την πατρίδα, είναι πραγματικά στην κατάσταση που το φέρανε οι Γερμανοί κατακτητές μαζί με τους δοσύλλογους στην πρώτη κατοχή, στην κατοχή δηλαδή την ναζιστική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι. Τέτοια ξεφτύλα νομίζω δεν υπάρχει πουθενά, πάλι είμαστε πρωταθλητές. Λοιπόν, για το λόγο του αληθές, ας ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τη συμφωνία. Δεν ξέρω αν τη διαβάσετε. Λοιπόν, ας βάλουμε πρώτα το κύριο Πορτοκάλογλου, καθότι μου φέρνουν τώρα και μια πορτοκαλάδα και εμένα. Θυμήθηκα τον Πορτοκάλογλου, ο οποίος, ξέρετε, είναι θαυμάσιος καλλιτέχνης και πολύ περισσότερο θαυμάσιος στις πολιτικές τους αντιλήψεις. Τέτοιους καλλιτέχνες έχουμε, γι' αυτό έχουμε καταντήσει εδώ που είμαστε. Λοιπόν, είμαστε πια πρωταθλητές. Να βάλουμε πρώτα το «Αχ Ευρώπη» με τον Πανούση και θα όχι, βάλουμε... Όχι, όχι, με τον Τζίμι, με τον Τζιμάκο, μην τον... Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή, οφείλω να ομολογήσω. Νομίζω ότι είμαστε πια πρωταθλητές. Αυτό ταιριάζει σε εμάς και στην αριστερά μας. Πρέπει να το βρω όμως, γιατί και στην στιγμή... αριστερά μας, πώς το λένε. Στην αριστερά. Αριστερό! Τέλος πάντων, όπως και να το έχει το πράγμα, μας βλέπετε έτσι λιγάκι να το... διακομωδούμε. Να το διακομωδούμε για να μας πάρει από κάτω το πράγμα, γιατί αυτό το πράγμα που διαβάζαμε ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο κύριος Σταμπ, ένας ακροδεξιός φασίστας, ο οποίος είναι υπουργός οικονομικών της Φιλανδίας, είναι φασίστας γέννημα θρέμα. Δεν μιλάμε τώρα για λατζί φασίστες τύπου Χρυσή Αυγή. Εκεί μιλάμε για ναζί, πώς να το πούμε, βέρους. Λοιπόν, ναζί. Λοιπόν, μας είπε ότι επιβάλαμε ακριβώς ό,τι έπρεπε, αλλά καθυστερήσαμε. Καθυστερήσαμε. Γι' αυτό επιβάλαμε αυτό που είχαμε έτοιμο να επιβάλουμε με το ναι, αλλά καθυστερήσαμε μια μισή εβδομάδα. Και αυτό βεβαίως θα μας κοστίσει όχι πολλά,
Όχι, όχι, μην νομίζετε. Θα μας κοστίσει το κούρεμα καταθέσεων, το οποίο περνάει στη συμφωνία, σας πληροφορώ, ενώ δεν σας το λέει κανένας. Κανένας δεν σας λέει ότι μέσα στη συμφωνία προβλέπεται κούρεμα καταθέσεων. Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Θα τα πούμε λοιπόν διαβάζοντας ένα προς ένα. Αλλά πρώτα, ας το γλεντήσουμε. Είμαστε πια πρωταθλητές. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά είμαστε πια πρωταθλητές. Το λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας. Διότι, πώς να το πούμε, τον είδατε, ηρέμησε. Εκτός και αν ήταν τα φάρμακα που παίρνει εξαιρετικά δυνατά για να αντέξει 16 ώρες διαπραγμάτευση. Πρόσεξε να δεις, το είπε και στη δηλώση του. Δώσαμε σκληρή μάχη. Επί 16 ώρες τρώγανε φοντάν. Φοβερή μάχη. Γιατί μετά. Δηλαδή, προσέξτε ρε παιδιά, εσείς που φάγατε τα νιάτα σας στα θρανία διαβάζοντας 16 ώρες και 18 και 24 για να περάσετε ένα μάθημα, για εσάς τους ελευθεροπαγγελματίες που δεν ξέρετε τι σημαίνει ωράριο, για εσάς τους εργαζόμενους μισθωτούς σε οποιονδήποτε τομέα που δεν ξέρετε τι σημαίνει υπερορία γιατί πρέπει να συμπληρωθεί το εισόδημα, αυτός ο ξεφτύλας που έχουμε ως πρωθυπουργό σας είπε ότι έδωσε μια σκληρή μάχη 16 ώρων. 16 ώρες λέει διαπραγματευόταν. Το καταλαβαίνετε πόσο αργόσχολος είναι. Το 16ωρο για αυτόν είναι μεγάλη μάχη. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Το είπε στη δήλωσή του δηλαδή. Αν έχεις το Θεό σου δηλαδή. Ο εκπεπιθήσιος αργόσχολος. Άεργος. Αυτός που αποφασίζει για μας. Και το μέλλον μας. Μπράβο μας ρε παιδιά. Και τον είχαμε και ήρωα. Πώς να το πούμε. Πού είναι αυτές οι ρουβίτσες. Πού είναι οι ρουβίτσες του Τσίπρα τώρα να λένε Τσίπρας, Τσίπρας, πού είναι? Γιατί εμείς βεβαίως το σήμερα θα είμαστε κάτω στο Σύνταγμα. Φυσικά είναι αυτονόητο. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, να γίνει κουβέντα και να ενωθούμε, παιδιά. Εμείς τουλάχιστον που κρατάμε τα συγκαλά μας. Και δεν είμαστε ούτε οι ρουβίτσες του Τσίπρα, ούτε του Ρουβά, φυσικά. Λοιπόν, αν και να σας πω, γιατί κοιτάξτε να δείτε, άμα συγκρίνετε την επικινδυνότητα του ενός με του άλλου. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι πιο επικίνδυνος, να σας πω την αλήθεια. Ειδικά μετά αυτή την συμφωνία κόλαφος, η οποία πραγματικά οφείλω να ομολογήσω με εξέπληξε. Δεν πίστευα, ειλικρινά δεν πίστευα, πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει ο Τσίπρας. Οφείλω να πω ότι με ξεπέρασε. Με ξεπέρασε. Και ας πάμε λοιπόν ένα προς ένα να δούμε τι ακριβώς προβλέπει η περίφημη συμφωνία. Δεν θα σας λέω εγώ τι λέει, θα σας διαβάζω τι λέει. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν την έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει σχόλια, αναφορές και όλα αυτά τα πράγματα. Καλό είναι βεβαίως να μπορείτε να διαβάσετε επαρκώς οι ίδιοι. Λοιπόν, λέει, ένα κράτος μέλος που ζητά οικονομική βοήθεια, η συμφωνία είναι αυτή, από τον ESM, αναμένεται να απευθύνει όπου είναι δυνατό αντίστοιχο αίτημα και στο Δέλτα Νιτάφ. Αυτό είναι προϋπόθεση ώστε το Eurogroup να συμφωνήσει σε ένα νέο πρόγραμμα του ESM. Δηλαδή το Δέλτα Νιτάφ δεν φεύγει, παραμένει. Λοιπόν, γι' αυτό η Ελλάδα θα ζητήσει να συνεχιστεί η υποστήριξη του Δέλτα Νιτάφ, παρακολούθηση και χρηματοδότηση από το Μάρτιο του 2016. Γιατί το Μάρτιο του 2016 λήγει επισήμως η στήριξη του Δέλτα Νιτάφ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από το Μάρτιο του 2016 θα ξανακάνουμε αίτηση να ξεσκιστούμε από το Δέλτα Νιτάφ, γιατί τα 37 δισεκατομμύρια που θα μας κοστίσει αυτή η ιστορία του Δέλτα Νιτάφ, αυτό στο ποσό κολλάμε τώρα το θέμα, το τι σημαίνει κοινωνικά δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Δεδομένως ανάγκης να επανακτιστεί η εμπιστοσύνη με την Ελλάδα. Προσέξτε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνης. Δεν μας έχει εμπιστοσύνη η Μέρκελ. Όχι, είναι σοβαρό θέμα. Προσέξτε τώρα. Γιατί άμα δεν μας έχει εμπιστοσύνη η Μέρκελ, ξέρετε, λέμε, θα σου καθίσω και δεν καθόμαστε. Πώς να μας έχει εμπιστοσύνη δηλαδή? Όχι, εξήγησέ μου δηλαδή. Έχεις και το 61% του ελληνικού λαού, όχι μόλι δεν σου κάθομαι. Κατάλαβες. Αλλά όπως είπε στη συνέντευξή της αμέσως μετά το Eurogroup, είναι εντυπωσιακό αυτό που ρωτάει. Τι ρωτάει ένας δημοσιογράφος, αφελής βεβαίως, διότι ευτυχώς δεν ήταν Γερμανός.
Γιατί αν ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, δεν θα τολμούσα να το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Γερμανός δημοσιογράφος, λοιπόν, τι ρωτάει το εξής καταπληκτικό πράγμα. Λέει, μα καλά, στην απόφασή σας, πώς πάρθηκε υπόψη το γεγονός ότι το 61% του ελληνικού λαού στάθηκε ενάντια στη συμφωνία. Διότι και η Μέρκελ είπε, δυστυχώς αναγκαστήκαμε λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, ξέρετε. Βλέπεις τη φάτσα, κόβει συμπέρασμα. Λοιπόν, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Λοιπόν, πώς πάρθηκε υπόψη το 61% γιατί το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη συμφωνία, όπως είπε και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε και το τσιράκι τους, ο Φιλανδός ακροδεξιός φασίστας υπουργός οικονομικών, φασίστας γέννημα θρέμα, δεν μιλάω τώρα αυτό, hardcore, πώς να το πούμε. Λοιπόν, είπε ότι είναι χειρότερη συμφωνία από αυτήν που απέρριψε ο ελληνικός λαός με το όχι του το προηγούμενο, το προπροηγούμενο Σαββατοκύριακο με το δημοψήφισμα. Και λοιπόν σηκώνεται ένας δημοσιογράφος, φυσικά όχι Έλληνας, αλίμονο. Εμείς έχουμε δημοσιογράφους, δεν έχουμε δημοσιογράφους. Λοιπόν, και λέει το εξάπλο πράγμα. Λέει, καλά, πώς πάρθηκε υπόψη το 61%. Λέει, πάρθηκε, βεβαίως πάρθηκε υπόψη. Απάντησε. Και μάλιστα με αγανάκτηση. Λέει, τι είσαι εσύ που μου λες, εδώ δεν μου το λένε οι Έλληνες, μου το λες εσύ, δικός μας. Λοιπόν, βεβαίως και πάρθηκε. Μας ορκίστηκε ο κύριος Τσίπρας ότι όλοι όσοι ψηφίσανε στην Ελλάδα, είτε ναι είτε όχι, ψήφισαν για να μην φύγουμε από το ευρώ. Άρα πάρθηκε υπόψη στη συμφωνία. Το αντιλαμβάνεσαι, εσύ που ψήφισες όχι και εσύ που ψήφισες ναι. Βεβαίως, αυτό που μας είπε ο Σόιμπλε, ή μάλλον ο εκπρόσωπός του, είναι το εξής, ότι αν είχαμε ναι, η συμφωνία θα είχε κλείσει από τη Δευτέρα. Την προηγούμενη εννοούμε πάντα. Ενώ τώρα χρειάστηκε μία εβδομάδα ταλαιπωρίας, 16 ώρες διαπραγμάτευση, χωρίς ένα φοντάν της προκοπής. Καταλαβαίνετε τι ταλαιπωρία για έναν αργόσχολο εκπεπιθήσεως της Βαλαουρίτου. Σκοτώθηκε στη δουλειά το παιδί. 16 ώρες. Αυτός λοιπόν χρειάστηκε μια εβδομάδα για να καταλήξουν. Ενώ με το ναι θα είχαν καταλήξει από Δευτέρα. Δεν θα χρειαζόταν τσιριμόνιες. Πηγαίνουμε στον μπάγκι. Να συμφωνούμε όλοι μαζί ότι θα τους τυχώσουμε παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είπε όχι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μας είπε η κυρία Μέρκελ, μας διαβεβαιώνει ο κύριος Τσίπρας. Από τη στιγμή που ο Ιωάννης Ράλης, ο Αλέξιος Τσίπρας διαβεβαιώνει, ποιος είναι αλίμονο. Πώς τολμάει η Έλλην να διαναμφισβητεί τη διαβεβαίωση τούτη. Δεδομένης της ανάγκης να επανακτιστεί η εμπιστοσύνη της με την Ελλάδα, η Σύνοδος Κορυφής καλωσορίζει, ξέρετε, καλωσορίζει στις αγκάλες της το, πώς το λένε, το απενεννοημένο διάβημα του τέκνου της, τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να νομοθετήσει χωρίς καθυστέρηση ένα πρώτο σετ μέτρων. Όπως λέμε, σετ μαχαιροπύρουνα είναι πρώτο σετ μέτρων. Αυτά τα μέτρα που είναι prior agreement με τους θεσμούς περιλαμβάνουν. Τι είναι το prior agreement, δηλαδή πριν της καταληκτικής συμφωνίας. Δεν έχουμε ακόμη καταληκτική συμφωνία. No. Είναι τα foreplay τώρα, τα προκαταρκτικά. Η κυρίως συμφωνία έρχεται μετά, με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Λοιπόν, ως τις 15 Ιουλίου θα συμβούν τα εξής στην Ελλάδα. 15 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι Τετάρτη. Ακούστε. Εξορθολογισμός του ΦΠΑ και διεύρυνση της φορολογικής βάσης ώστε να αυξηθούν τα έσοδα. Προσέξτε τι εννοούν εξορθολογισμό του ΦΠΑ. Δηλαδή, εσύ που είσαι στην κολοπετινίτσα, στα ακρότατα όρια της ελληνικής επικράτειας ή ζεις απομονωμένος από τους εφοπλιστές και το ελληνικό κράτος στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας, είσαι προνομιούχος. Ναι. Δεν μπορεί να παίρνεις μειωμένο ΦΠΑ εσύ. Ποιος είσαι, μας το είπε ο κύριος Άδωνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαδημούλης, ο καινούριος Άδωνης. Βεβαίως του πολιτικού συστήματος, έχει εκπληρώνει λόγο και έργο, εγώ πιστεύω πάντως, επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο, τον ξέρω προσωπικά, έχει τις δυνατότητες να γίνει πιο Άδωνης από τον Άδωνη.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά σίγουρα η ψυχιατρική επιστήμη έχει εξήγηση. Λοιπόν, θα πληρώσουμε λοιπόν ΦΠΑ, ακόμη και αυτοί που δεν πληρώνανε ΦΠΑ, ακόμη και στο ψωμά κτλ. Ποια είναι η λογική? Χαμηλότερο ΦΠΑ 13%, ανώτερο 23%. Και εσείς στην εστίαση φροντίστε να περισσώσετε ό,τι μπορείτε να περισσώσετε, διότι θα μπει ξανά στο 23% και βεβαίως περίπου σε 100.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν. 100.000. Ένα 300 είναι η επίσημη ενέργεια. Τώρα για τις 100.000 θα σκοτώμαστε. Έλα ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε σοβαρά πράγματα. Δεύτερο, εμπροστοβαρή μέτρα για να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος ως μέρους ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μεταρρύθμισης. Να το ξεκλειδώσουμε το όλο από την αργό. Λοιπόν, εμπροστοβαρή μέτρα σημαίνει προκαταβολικά μέτρα για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος ως μέρος μεταρρύθμισης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περικοπή συντάξεων, μάγκες. Αυτό σημαίνει. Εμπροστοβαρή. Εγώ παλιά ήξερα ότι το εμπροστοβαρές είναι ότι έχεις μεγάλο στήθος. Αλλά εδώ με τη Μέρκελ μάθαμε ότι τα εμπροστοβαρή είναι κόβουμε πρώτα τη σύνταξη και μετά βλέπουμε πόσοι πεθάρανε, πόσοι δεν πεθάρανε και ανάλογα κινούμαστε. Αυτό σημαίνει εμπροστοβαρή. Διαφύλαξη της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της Ελστάτ. Ακούστε φίλοι τη εργαζόμενη της Ελστάτ. Λύσαγα να σας λέω ότι μετά τις εκλογές πάρτε την Ελστάτ στα χέρια σας. Πάρτε την αυτήν και αποκλείστε, πώς το λένε, απαγορεύστε την είσοδο στην παρέα του Γεωργίου και στον ίδιο του Γεωργίου. Δεν με ακούγατε. Τώρα λοιπόν η νομική ανεξαρτησία της Ελστάτ θα κατοχυρωθεί. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα υπόκειται σε ελληνικό νόμο, δικαιοσύνη ή κυβέρνηση. Άντε να δούμε τώρα πώς θα δουλεύεις μέσα σε ένα τέτοιο γκέτο. Που δεν θα έχεις δικαιώματα, δεν θα έχεις δυνατότητα να καταφύγεις τη δικαιοσύνη, ώστε να προστατεύεις ακόμη και το άτομό σου, την προσωπικότητά σου. Γιατί στην τζαλαπατάει αυτός ο κερατάς ή οποιοδήποτε διοριστεί, με τη δική του ομάδα ή με σεκιουριτάδες, οπλισμένους ή οτιδήποτε. Μπορεί να επινοήσει το αρρωστημένο μυαλό αυτού του ανθρώπου που θα διοριστεί εκεί. Πλήρη εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, συνεργασία και διακυβέρνηση της Νομισματικής Ένωσης και ειδικά κάνοντας λειτουργικό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πριν την οριστικοποίηση του MOU. MOU σημαίνει Memorandum of Understanding, δηλαδή μνημόνιο κατανόησης, και περιλαμβάνοντας ημιαυτόματες περικοπές σε περιπτώσεις αποκλήσεων από φιλόδοξους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος, αφού αναζητηθεί συμβουλή από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης των θεσμών. Προσέξτε δηλαδή τι θα γίνει. Θα εφαρμοστεί πλήρως το Six-Pack και Two-Pack Agreement. Αυτό δηλαδή που λέει ότι καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι στόχοι, τα πάντα απ' έξω. Και σύμφωνα με τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε παρακάτω τώρα. Στείλουμε ένα μηχανισμό ημιαυτόματης περικοπής σε περιπτώσεις αποκλήσεων από φιλόδοξους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος. Προσέξτε εδώ το δούλευμα μας κάνουν. Μας χαρακτηρίζουν τους στόχους του πλεονάσματος ως φιλόδοξους και αντί να μας λένε αυτόματο σύστημα αναπροσαρμογής των φιλόδοξων στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος, όχι, σου λένε. Σε περίπτωση λοιπόν φιλόδοξων στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος, δεν θα υπάρχει αυτόματο σύστημα αναπροσαρμογής στόχων, όχι, θα υπάρχει αυτόματο σύστημα περικοπής. Εντάξει, ώστε η απόκληση να είναι η μικρότερη δυνατή. Τι σου λέει δηλαδή? Σου λέει ότι το θέμα δεν είναι το πρόγραμμα, είναι εσύ που δεν μπορείς να τρέξεις όσο σου λέει το πρόγραμμα να τρέξεις. Και όταν λοιπόν δεν μπορείς να τρέξεις όσο το πρόγραμμα δεν σου λέει, θα σου βάζουν ένα φυτίλι, τέλος πάντων, όπου μπορεί και όπου διαθέτεις, για να μπορεί να τρέξεις περισσότερο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλει ο νου σου. Αφού αναζητηθεί, ποιος θα το κρίνει? Το ημιαυτόματο. Δεν θα είναι αυτόματο όπως το λέγει ο κύριος Βαρουφάκης, δηλαδή με ένα αλγόριθμο και θα γίνει οριζόντια περικοπή σε όλες τις δαπάνες. Όχι. Μας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχεται από κάποιους μηχανισμούς. Προσέξτε από ποιον θα ελέγχεται. Από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ποιος απαρτίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Τεχνοκράτες της αγοράς. Χωρίς να έχουν τη δέσμευση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ούτε του όρκου του Δημοσιοϋπαλλήλου,
ούτε δέσμευση απέναντι στο ελληνικό κράτος και στο ελληνικό κοινοβούλιο, είτε απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Αυτό το δημοσιονομικό συμβούλιο θα κρίνει και βεβαίως πάντα θα είναι υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης των θεσμών. Αν νομίζετε ότι μετά από μια τέτοια συμφωνία έχετε ακόμη κυβέρνηση και κοινοβούλιο, εντάξει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι, ότι θα έρθουν οι Ελοχήμ και κάνουν παρέμψη Ελοχήμ. Δεν είναι θέμα. Ως τις 22 Ιουλίου λοιπόν τι θα γίνει. Αυτά θα γίνουν μέχρι τις 15 Ιουλίου. Δηλαδή ένα πολυνομοσχέδιο που θα εφαρμόσει με αυτά τα πράγματα. Ενδεχομένως μπορεί να έρθει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά νομίζω ότι με ένα κατεπήγον πολυνομοσχέδιο θα λύσει το θέμα, διότι η συμφωνία, όπως μας είπε η κυρία Μέρκελ, υπολογίζουν πάρα πολύ στο να υπάρχει τρανταχτή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο που θα μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα που λέμε. Ως τις 22 Ιουλίου. Πάμε λοιπόν και διαβάζουμε το τι θα γίνει στις 22 Ιουλίου. Η υιοθέτηση μέχρι τις 22 Ιουλίου, το ξαναλέω, 22 Ιουλίου που είναι πότε, ποια μέρα είναι 22 Ιουλίου, 22 Ιουλίου είναι μέχρι την επόμενη Τετάρτη, όχι αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Ακούστε τι θα έχει περάσει μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Η υιοθέτηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, που αποτελεί σημαντική αναμόρφωση των διαδικασιών και σύστημα δικαιοσύνης, που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και να μειώσει τα κόστη. Ναι ρε παιδί μου, για το Ροχάμι το κάνουν αυτά, γιατί ξέρετε τώρα, ο κακομοίρης ο Ροχάμις δεν μπορεί να τραβιέται ας πούμε στη δικαιοσύνη. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η ιδιωτική περιουσία του Έλληνα πολίτη. Πώς θα την αρπάξουν και πώς θα την αρπάξουν μαζικά. Και πώς θα μπορεί να τελεσιδικήσει και να πληστηριάζεται χωρίς δυνατότητα να παρεμβαίνει είτε ο ίδιος ο πολίτης είτε να προσφεύγει σε διαδικασίες που βλέπονται από το δίκαιό μας ώστε να προστατεύεται ο ίδιος. Εκεί είναι η ιστορία. Μέχρι τις 22 λοιπόν Ιουλίου, φιλήστε το σπίτι σας, τα ακίνητά σας, διότι δεν θα μπορεί να ούτε καν το κίνημα των πληστηριασμών να κάνει κάτι. Διότι τότε, με αυτόν τον κώδικα πολιτικής οικονομίας που θα περάσουν και ενδεχομένως το ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο που επεξεργάζονταν όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Σταθάκης και τα επιτελεία του, θα κάνει τόσο εύκολο τον πληστηριασμό, ώστε να μπορούν να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο, κινηματικό ή άλλο. Δεύτερο, και εδώ κρατήστε το για να πάμε μετά σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, βεβαίως εδώ ταιριάζει ο Τζίμις ο Πανούσης. Ακούστε. Η υιοθέτηση του BRRD με στήριξη από την Κομισιόν. Τι σημαίνει BRRD? Πρόκειται για την οδηγία 214/59 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 Μαΐου 2014, η οποία ισχύει από 1/1/2015 και αφορά τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των υπολείπων κτλ. Ποιος είναι ο στόχος? Πώς μπορεί να γίνει bail-in σε μια χώρα? Μέχρι την επόμενη εβδομάδα 22, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να υιοθετήσει την οδηγία αυτή, ώστε να τσακίσει κυριολεκτικά αποταμιεύσεις, συμμετοχές στις τράπεζες και έτσι να ανοίξει το δρόμο να εξαγοραστούν μπιρ παρά από ενδεχόμενος την Deutsche Bank ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό κεφάλαιο ή distress fund έχει βγει στην αγορά για να αγοράσει τις συστημικές τράπεζες και φυσικά όλους εσάς που κάνει το τρομακτικό λάθος να αγοράσετε τραπεζικά ομόλογα το προηγούμενο διάστημα, γιατί πιστήκατε ότι με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δεν τρέχει τίποτα. Με άλλα λόγια δηλαδή, επισήμως, μας λένε στη συμφωνία ότι πάμε καθαρά για bail-in, που σημαίνει ότι μέχρι τότε ξεχάστε τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν θα ανοίξουν, τουλάχιστον δεν θα επιτρέψουν αναλήψεις από τους λογαριασμούς και βεβαίως με τις πληρωμές να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξουν πληρωμές, αυτό το περιμένω το επόμενο διάστημα, να δω με ποιον τρόπο και τι θα γίνει, διότι πάμε ολοταχώς πάμε σε bail-in. Όποιος δεν το έχει καταλάβει ακόμη, τι να κάνουμε. Αλλά βεβαίως πάμε στο τραγουδάκι με τον Τζίμι τον Μπανούση και θα επιστρέψουμε τάχιστα. Φίλες και φίλοι,
Ο Δημήτρης Οκαζάκης έχει μια έκτακτη συνάντηση. Θα έρθει πάλι κοντά μας. Απλώς θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Δεν συμβαίνει κάτι χειρότερο από ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στη χώρα μας. Απλά κάποια πράγματα βρίσκονται εν εξελίξη. Θα έχετε και νεότερα και πληροφορίες σε λίγη ώρα, σε περίπου 15 με 20 λεπτά το πολύ. Ας ακούσουμε λίγη μουσική και θα τα πούμε πάλι. Μέχρι να έρθει ο Δημήτρης ο Καζάκης, ας δούμε λίγο τι λέει το έγγραφο αυτό της συμφωνίας που έχει υπογράψει η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, και μας το φέρνει πανηγυρικά εδώ. Το έγγραφο αυτό, να μην ξεχνάμε ότι είναι το προαπαιτούμενο που πρέπει να γίνει για να μπούμε σε μνημόνιο. Χωρίς περιστροφές, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για συμφωνίες και ιστορίες, μιλάμε καθαρά για μνημόνιο, όπως το λέει η λέξη. Φύγανε τα προσχήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η προϋπόθεση για να μπούμε σε ένα νέο πρόγραμμα από τον ESM, έτσι, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Λέω τα σταμπιλαρισμένα, αυτά τα οποία δηλαδή είναι πιο ενδεικτικά. Άμεσα μέτρα λοιπόν μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι η αύξηση του ΦΠΑ από το 13 στο 23, από το 6,5 στο 13, και η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία μέχρι το τέλος του 19 δεν θα υπάρχει πουθενά, δηλαδή το τρακοσαράκι και αν είσαι τυχερός. Από το Μάρτιο του 16 το 20% των δικαιούχων θα θυγεί από τις εισφορές που έχουν, εντωμεταξύ με τους συνταξιούχους να το έχουν υπόψη τους ότι για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα έχουν από το 4 στο 6% την εισφορά τους, επομένως και από εκεί θα μειωθεί η σύνταξη. Αυτά που είπε και ο Δημήτρης πριν για την ΕΛΣΤΑΤ, τη διασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ, αυτό πάει να πει ότι πάβει πλέον να έχει οποιοδήποτε λόγο το κράτος, η κυβέρνηση, ο λαός, για το τι ακριβώς μαγειρεύει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Την πλήρη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για Σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Λοιπόν, εδώ έχουμε καθαρά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούμε και ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος αυστηρά στις συνθήκες που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το συμβόλαιο αυτό. Έως τις 22 Ιουλίου, συγγνώμη, η υιοθέτηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ή όσοι έχετε ακούσει τι σημαίνει αυτό. Ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας ουσιαστικά είναι ο πιο αποτρεπτικός κώδικας για να μπορέσει κάποιος πολίτης απλώς να ζητήσει το δίκιο του. Αυξάνονται πάρα πολύ τα παράβολα, αυξάνονται πάρα πολύ τα έξοδα τα δικαστικά, γίνονται δίκες αστραπή, που σημαίνει ότι δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις από πού θα σου έρθει, και συγχρόνως ας πούμε και bye-bye στις αποτροπές των πληστηριασμών, τουλάχιστον με την λογική της παρέμβασης. Τώρα έχουμε την κοινοτική οδηγία για ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση των τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχετε ακούσει για το bail-in, κάτι τέτοιο κελαϊδάει μέσα από τις γραμμές της συνθήκης που υπογράψαμε, γιατί πρόκειται για πολεμική συνθήκη. Έχουμε υπογράψει σαν ιτημένη, αν δεν το έχουμε καταλάβει. Και αμέσως και μόνο μετά την νομική υλοποίηση όλων αυτών των προαναφερθέντων μέτρων θα μπορέσει να ληφθεί μια απόφαση που θα αναθέτει στους θεσμούς να διαπραγματευθούν ένα μνημόνιο συνεργασίας. Memorandum of Understanding. Έτσι, ξεκάθαρο.
Μη μας πει κανείς ότι εμείς δεν υπογράψαμε μνημόνια και υπογράψαμε συμφωνίες. Έτσι. Είναι μνημόνιο. Η απόφαση θα ληφθεί με την προϋπόθεση ότι οι εθνικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της συνθήκης για τον ESM και οι προϋποθέσεις βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο. Εδώ θα πρέπει να πούμε για το, γιατί βλέπω έχουν υπάρξει και ερωτήματα για το ζήτημα του ότι η δέσμευση της εθνικής περιουσίας η οποία θα υπάρξει θα βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος και θα διαχειρίζεται από Έλληνες. Αυτό βέβαια είναι ένα παραμύθι γιατί θα εποπτεύεται από τους θεσμούς. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι ουσιαστικά χάνει το κράτος την ιδιοκτησία και τη διαχείριση την αναλαμβάνει εξωθεσμικός παράγοντας, ισχύει απολύτως. Απλά θα έχουμε κάποιους υπαλλήλους, εκπρόσωπους της κυβέρνησης που θα διαχειρίζονται με βάση τις εντολές που θα παίρνουν από τους θεσμούς. Επίσης, η συμφωνία προβλέπει την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Εκεί στη ΔΕΗ ας το ακούνε, ας ετοιμάζουν τα όπλα που λέμε, γιατί ήταν ένα σημείο στο οποίο είχαν κατά κάποιο τρόπο πετύχει μια αποτροπή αυτής της ιδιωτικοποίησης, τώρα πλέον υπογράφεται με την τσίφρα του Υπουργού, του Πρωθυπουργού, συγγνώμη. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του toolkit του ΟΣΑ, το εργαλειοθήκη, ξέρετε. Θα πάρουμε μια εργαλειοθήκη από τον ΟΣΑ και εμείς οι βίδες θα βιδωθούμε και θα ξεβιδωθούμε κατά το δοκούν όπως ακριβώς το βλέπουν αυτοί, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών, της ιδιοκτησίας των φαρμακείων, γάλακτος, αρτοποιείων, όπως επίσης και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που είναι κρίσιμο από μακροοικονομικής άποψης, παραδείγματος χάρη, θαλάσσιες μεταφορές. Θα έρθει ο Μινκ Λι Γιου και θα έχει το καραβάκι που θα πηγαίνει πέραμα Κούλουρι. Μείωση αμυντικών δαπανών κατά 100 εκατομμύρια έως το 2015 και κατά 200 εκατομμύρια το 2016. Εδώ τι λέμε στον αγαπητό κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Απλά μπορούμε να πούμε ότι αυτή, ρε παιδί μου, η αντιμνημονιακή κυβέρνηση πέτυχε τα αδύνατα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεών της. Όχι απλά δεν κατάργησε με ένα νόμο τα μνημόνια, αλλά υπόγραψε και με τα δυο της χέρια ένα νέο μνημόνιο. Και πότε, ρε παιδιά? Και ειλικρινά εδώ πέρα είναι κανείς να χάνει την ψυχραιμία του. Λίγες μέρες μετά από ένα συντριπτικό όχι από το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού, αυτό το 62 περίπου της 100 δεν προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, να μην γελιόμαστε. Αυτό είναι ένα παλαϊκό αίτημα να σταθούν απέναντι σε αυτούς τους κερατάδες. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ξαφνικά να μεταστρέφεται και λες «Hello, Σαμαρά, εσύ ψάχνεσαι». Τέλος πάντων, η όλη η ιστορία είναι ότι πλέον έχει ξεκαθαρίσει, έχουν πέσει οι μάσκες, έχει ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας, κατανοούμε όλοι, μα όλοι, ακόμα και οι πιο φανατικοί, οι οποίοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι καλά κάνει η κυβέρνηση, τουλάχιστον ξέρουν ότι τελικά η κυβέρνηση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, λειτουργούν με βάση το μνημόνιο. Δηλαδή εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των μνημονιακών δυνάμεων. Όχι απλά δεν μας απελευθερώσαν από τα δεσμά των μνημονίων, αλλά υπογράψαν ένα τρίτο, το οποίο θα είναι και χειρότερο μνημόνιο, θα είναι η καταδίκη της χώρας μας. Και εδώ ψάχνουμε να βρούμε στον ορίζοντα τι άλλο μπορούμε και πού αλλού μπορούμε να στραφούμε. Υπάρχει μια λύση για όλα αυτά. Αυτή η λύση εδώ και 4 χρόνια βρίσκεται στους δρόμους, φωνάζει, προσπαθεί να δώσει διέξοδο σε όσους, εν πάση περιπτώσει, νομίζαν ότι μέσα από τα συστημικά κόμματα μπορούσε να βρεθεί η λύση. Και αφού φάγαμε εντός εισαγωγικών το κεφάλι μας με όλους αυτούς τους σωτήρες, υπάρχει έστω και την ίστατη στιγμή
εδώ διαθέσιμη, είναι το ΕΠΑΜ, έχει το πρόγραμμά του, έχει τη λύση με την οποία μπορεί η χώρα μας να βγει από όλη αυτή την καταραμένη κατάσταση στην οποία ζει, για να καταφέρει τουλάχιστον να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της, την εθνική της κυριαρχία και να ανοικοδομήσει τη χώρα από τα ερείπια στα οποία την έχουν ρίξει οι κυβερνήσεις συλλήβδην από το 9 μέχρι σήμερα. Ας πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και θα επανέλθουμε σε αναμονή του Δημήτρη, του Καζάκη, ο οποίος όπου να είναι θα έρθει. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Για να συνεχίσουμε λοιπόν να δούμε την περίφημη συμφωνία, η οποία μέχρι τις 22 του μηνός θα πρέπει να οριστικοποιηθεί, να εφαρμοστεί. Είχαμε μείνει λοιπόν στις αμυντικές δαπάνες. Πάμε τώρα στα πρόσθετα μέτρα. Έχουμε αύξηση φορολογικού συντελεστή για έσοδα από ενίκεια πάνω από 11% που είναι ο συντελεστής, πάει στο 15%. Και αυτό αφορά τα εισοδήματα κάτω από 12.000. Δηλαδή, αν είσαι άνεργος, έχεις ένα σπίτι και νοικιάζεις και από κάτω το σπιτάκι το άλλο, δεν γλιτώνεις, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου πάρουν και από εκεί. Αν τυχόν βέβαια έχεις και ένα αυτοκίνητο, οπότε ο συντελεστής σου πηγαίνει πάνω από 12.000 ευρώ, τότε από 33% πάει στο 35% ο συντελεστής. Φόρο στις επιχειρήσεις, εδώ έρχεται η ανάπτυξη, από 26% στο 29%. 1% πάνω από τη βασική πρόβλεψη της πρότασης που υπήρχε για αύξηση από το 26% στο 28%. Η νέα αύξηση υπολογίζεται ότι θα φέρει επιπλέον έσοδα 130 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στις αποκρατικοποιήσεις. Ενεργοποιούνται οι διαγωνισμοί για ΟΛΠ, για Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης, έως το τέλος του Οκτωβρίου. Επίσης, θα ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για τα περιφερειακά αεροδρόμια, την Τρενοσέ, την Εγνατία Οδό και το Ελληνικό. Τα περιφερειακά αεροδρόμια θα απολυθούν στον νικητή του διαγωνισμού με τους ισχύοντες όρους. Δεν έμεινε και τίποτα, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ενιαίο μισθολόγιο. Το δημόσιο από 1η-1η του 2016 θα έχει ενιαίο μισθολόγιο με αναπροσαρμογές στους μισθούς ανάλογα με τα προσόντα και την ευθύνη θέσης. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στη λογική του να επιβάλλουν μια πολιτική η οποία έχει τέτοιο χαρακτήρα, αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν κοινωνικούς αυτοματισμούς, να δημιουργήσουν δηλαδή αντιπαλότητες μεταξύ του λαού. Σε αυτό δεν πρέπει, σε αυτή την παγίδα δεν πρέπει να πέσουμε. Σαφώς και πρέπει να γίνει πιο λογικό το σύστημα της μισθοδοσίας και ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν διαχωρίζονται σε δημόσιους προνομιούχους και ιδιωτικούς, οι οποίοι θα είναι έρμεα των αφεντικών. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν φταίνε οι εργαζόμενοι γι' αυτό. Γι' αυτό καλό θα ήταν οι όποιες ενστάσεις μπορεί να έχουμε για τις μισθοδοσίες ή οτιδήποτε άλλο, να μην στοχοποιούν τους συμπολίτες μας. Παρακάτω, νέο μόνιμο σχήμα κινητικότητας στο δημόσιο. Θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2015 με στόχο την καλύτερη κατανομή του προσωπικού ανατομέα και την αντιμετώπιση ελλείψεων. Δηλαδή, άμα δεν σε πάω, θα σε στείλω στο σουφλί και θα καλύψω το κενό του σουφλιού. Όσον αφορά το Ταμείο Εγκυοδοσίας, προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τα εξής. Πρώτον, να αναπτύξει ένα σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων με μια πιο εξελιγμένη διοίκηση. Βλέπε, θα πάρουν οι τεχνοκράτες στα χέρια τους όλη αυτή την ιστορία. Περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου θα μεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο επενδυτικό ταμείο, το οποίο θα αποκτήσει κέρδος από αυτά μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων. Με τα κέρδη αυτά, από την πώληση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, θα γίνει και η αποπληρωμή του νέου δανείου από τον ESM. Αυτό το ταμείο θα ιδρυθεί στην Ελλάδα και θα διοικείται από Έλληνες υπό την επίβλεψη των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμών. Εδώ είναι το σημείο για το οποίο είχαμε
πει και πριν, ότι μπορεί μεν να είναι στην Ελλάδα και να μην είναι στο Λουξεμβούργο, αλλά θα είναι υπό την επίβλεψη των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι μια σχετική ερμηνεία η οποία καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει στην καθοδήγηση και στην και στον τρόπο διοίκησης έτσι όπως τον ορίζουν οι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Τελικά εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά που προηγήθηκαν, για ποιο λόγο έγινε το δημοψήφισμα, για ποιο λόγο έγιναν οι διαπραγματεύσεις από το Φλεβάρι μέχρι σήμερα, για ποιο λόγο αλλάξαμε κυβέρνηση. Είναι ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν, γιατί ουσιαστικά το αποτέλεσμα είναι πολύ χειρότερο από αυτό το οποίο φανταζόμασταν ότι μπορεί έστω και με αυτές τις ενδοτικές κινήσεις αυτή η κυβέρνηση να φέρει. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ξεπέρασε κάθε λογική που θα έλεγε ότι ρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς και φέραν τα χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι, δηλαδή εγώ αν ήμουν στη θέση ενός από τους ανθρώπους που υπογράψαν αυτή τη συνθήκη, θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα και δεν θα μπορούσα ούτε από καθρέφτη μπροστά να περάσω, γιατί θα φοβόμουν μήπως το είδωλό μου αποστασιοποιηθεί, πάρει συνείδηση και μου επιτεθεί. Έχει καταστρατηγηθεί κάθε ήθος, κάθε αξία, κάθε αξιοπρέπεια και έχει ουσιαστικά οδηγηθεί για μια ακόμη φορά αυτός ο λαός σε μια προδοτική συνθήκη για να τον φέρει στα χειρότερα. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν μια παρένθεση, γιατί πολύ σύντομα έρχεται η ώρα η δική μας, πολύ σύντομα έρχεται η ώρα του λαού, έρχεται η ώρα του ΕΠΑΜ, το οποίο έχει την πρόταση και μπορεί άμεσα να δώσει τη λύση. Θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας πολύ σύντομα. Πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε μέτρα για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε αυτή την χώρα έξω από αυτή την κατάσταση, έξω από αυτό το Νταχάου στο οποίο μας έχουν βάλει. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιάννης ο Αθανασιάδης. Δυστυχώς ο Δημήτρης ο Γαζάκης δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπομπή. Τα γεγονότα τρέχουν. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι η συνηθισμένη, δεν είναι μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα. Έχουν συμβεί γεγονότα τα οποία είναι δραματικά για τη χώρα μας και γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορέσει να κλείσει την εκπομπή. Εκείνο που έχω να πω μονάχα είναι ότι, επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι αν θα είμαστε στο Σύνταγμα σήμερα, το ΕΠΑΜ κεντρικά δεν θα κατέβει στο Σύνταγμα, συναγωνιστές θα κατέβουν, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη γενική κινητοποίηση που υπάρχει από απλούς πολίτες. Εμείς ετοιμάζουμε μια δυναμική παρουσία τις επόμενες μέρες και θα ενημερωθείτε και από το σταθμό μας και από ανακοίνωση που θα βγει από τα κεντρικά όργανα του ΕΠΑΜ. Εγώ σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλή δύναμη. Έχουμε πολύ σπουδαίες και παράξενες μέρες μπροστά μας. Θα δούμε εξελίξεις και πολιτικές καταστάσεις που θα είναι ίσως πρωτόγνωρες για τα δεδομένα της χώρας μας, αλλά είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, είμαστε στην πρώτη γραμμή και οποιαδήποτε κατάσταση και αν προκύψει θα έχουμε έτοιμες τις δυνάμεις μας για να δώσουμε την απάντηση. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη σε όλους. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.